Την πρόθεση ανάληψης μιας πρωτοβουλίας συντονισμού των φορέων στην Ήπειρο για τη διεκδίκηση αλλαγής του σχεδιασμού των έργων του ΔΕΣΦΑ για την επόμενη δεκαετία, εξέφρασε μιλώντας στη Βήμα Τηλεόραση το βράδυ της Πέμπτης ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ. Σε μια εφόλιστη συνέντευξη, ο κ. Ελισάφ αναφέρθηκε σε όλα τα μεγάλα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας για το Δήμο Ιωαννιτών, με τη συμπλήρωση ενός χρόνου της Δημοτικής Αρχής στο τιμόνι του Δήμου, αρχής γενομένης από τη δυσάρεστη έκπληξη της απένταξης του αγωγού φυσικού αερίου από την Κομοτηνή ως τη Θεσπρωτεία από τον προγραμματισμό έργων του ΔΕΣΦΑ. Οφείλουμε να πάρουμε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και αυτό θα το κάνουμε άμεσα. Θα ζητήσουμε από όλους τους φορείς πρώτα της περιοχής, τους Δήμους, την Περιφέρεια, το Τεχνικό Επιμελητήριο και όλους τους άλλους φορείς και τους βουλευτές του νομού μας, ώστε όλοι να διεκδικήσουμε την δυνατότητα η περιοχή μας να έχει φυσικό αέριο. Και δεν ξέρω πραγματικά αν αυτός ο άξονας να συμφέρει από την Κομοτηνή Οικουμενίτσα πραγματικά μπορεί να είναι εκτός του σχεδιασμού για πολλαπλούς λόγους, αλλά όταν το φυσικό αέριο είναι στην Καστοριά ή την Κοζάνη, νομίζω ότι θα υπάρχουν πολύ πιο απλούστερες διαδικασίες στις οποίες θα πρέπει να καταφύγουμε. Αλλά εκείνο το οποίο το πολιτικό ζητούμενο είναι ότι η περιοχή μας χρειάζεται το φυσικό αέριο. Και θα πρέπει να βρούμε την τεχνοκρατική πλευρά του θέματος, ποια είναι η πιο πρόσφορη λύση. Αναφερόμενος στην πανδημία, ο κ. Ελισάφ ανέφερε πως το κόστος από τη μείωση εσόδων του Δήμου από τα ανταποδοτικά τέλη εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και για τις επιχειρήσεις έκανε γνωστό πως μετά το καλοκαίρι θα αποτιμηθεί η εφαρμογή του πρώτου γύρου των μέτρων βάσει των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και πως μαζί με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και το Σωματείο Καφέ, Μπαρ και Συναφών Επαγγελμάτων θα συμφωνηθεί ότι περαιτέρω χρειαστεί για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Όλα τα μέτρα τα οποία πήραμε είναι δεσμευτικά μέτρα για το Δήμο, είναι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που θα υλοποιηθούν στο ακέραιο και δεν αφορά μόνο τα τέλη, τα τραπεζοκαθίσματα, είναι δίδακτρα, κάτι το οποίο αγνοείται. Η ζημιά που έχει το πνευματικό κέντρο που μείωσε το δίδακτρο είναι πάνω από 300.000 ευρώ. Κάποιος θα πρέπει να τα βάλει αυτά. Τι? Είπαμε ακριβώς πρώτα, πρέπει να δούμε πώς θα πάει αυτό το καλοκαίρι, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι άλλα μέτρα θα πάρθουν. Κάθε Δήμος λογαριάζει επί τη βάση των δυνατοτήτων που έχει, τις δυνατότητες που έχει ο προϋπολογισμός να καλύψει των εισρώων. Η πολιτεία έχει δώσει πολύ λιγότερα, να μην πω περίπου το 50% έχει καλύψει των ελλημάτων που υπάρχουν και ζητάμε, μας υποσχέθηκαν ότι αρχές Αυγούστου θα υπάρξει η νέο πακέτο στήριξης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και είναι κάτι το οποίο κουβέντιασα στην Αθήνα και με τον Δήμαρχο Αθηναίου που και αυτός έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, ίσως το μεγαλύτερο. Λοιπόν, πάνω σε την κατεύθυνση να δούμε ακριβώς τι δυνατότητες υπάρχουν, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι και δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί για ένα δεύτερο κύμα, άλλα μέτρα. Ο Δήμος λοιπόν πρέπει να κοιτάζει με προοπτική στο βάθος. Δεν μπορεί να κάνεις βραχυπρόθεσμη πολιτική, αλλά πάρτε τώρα ότι έχουμε και μετά να μην υπάρχουν δυνατότητες να βοηθήσει. Είναι το δεύτερο πακέτο μέτρα να το δείτε μετά το καλοκαίρι, έτσι λέτε. Προφανώς όταν θα δούμε ακριβώς πώς εξελιχθούν τα πράγματα και τι δίνει το Υπουργείο, πώς τα δίνει, πότε τα δίνει. Είναι μεγάλο το κόστος για το Δήμο από όλα αυτά, από το σύνολο που είπατε πριν, και τις δομές του ανομικά του πρόσωπα, αλλά και από τα έσοδα για την οικονομική υπηρεσία. Μπορεί να είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ, χωρίς να μπορώ να το αποτιμήσω, γιατί δεν έχω αναλυτική εικόνα. Το πλήγμα του κορονοϊού στον τουρισμό της περιοχής είναι μεγάλο και γίνεται μεγαλύτερο όσο απενεργοποιούνται και τα εναλλακτικά σενάρια που καταστρώθηκαν στην πορεία. Οι χώρες της Βαλκανικής, αποκαθαρές υγειονομικά, εξελίσσονται σε προβληματικές λόγω των πολλών κρουσμάτων και ως εκ τούτου, ο οδικός τουρισμός που αναμένονταν στην Ήπειρο δεν λαμβάνεται υπόψη πια. Επίσης, το Ισραήλ που ήταν αγορά στόχος για τον τουρισμό μας, πλέον σημειώνει καθημερινά ρεκόρ στα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19. Για να κριθεί αν θα μιλήσουμε για μια χαμένη χρονιά πάντως, ο κ. Ελισάφ ζήτησε να περιμένουμε ως το φθινόπωρο, ειδικά για τον τουρισμό από το Ισραήλ. Αποκάλυψε μάλιστα πως έχει ζητηθεί από την Aegean να αναβλώσει αεροπλάνα της σε απευθείας πτήσεις από το Ισραήλ αν εξομαλυνθεί ως το τέλος Αυγούστου η υγειονομική εικόνα στη συγκεκριμένη χώρα. Ο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος είναι πάρα πολύ κρίσιμοι μήνες και εδώ θα παιχθεί το παιχνίδι για να σας δώσω την τελεσίδικη απάντηση αν φέτος είναι χαμένο το παιχνίδι του τουρισμού ή όχι, γιατί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εμείς έχουμε πολλαπλές συνεδριακές και αθλητικές διοργανώσεις. Εάν αυτές πραγματοποιηθούν με όποιο τρόπο, ξέρω ότι δεν θα είναι με το 100% όπως θα περιμέναμε, αλλά έστω
με το 70%, ας το χρησιμοποιήσω έτσι ένα ποσοστό, τότε πραγματικά μπορούμε να σώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της τουριστικής περίοδου. Mm-hmm. Το δεύτερο πράγμα είναι, εάν την 1η Σεπτεμβρίου η τουριστική ροή από το Ισραήλ αποκατασταθεί, οι Ισραηλοί έχουν γιορτές τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, τότε είναι οι μείζονες μήνες, όταν φεύγουν οι άλλοι τουρίστες, έρχονται οι Ισραηλοί και στην ευρύτερη περιοχή. Uh-huh. Αν σώσουμε ένα κομμάτι και από αυτό, τότε πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι κάτι μπορέσαμε. Ναι. Εάν ούτε οι Ισραηλοί έρθουν, αλλά και οι αθλητικές και συνεδριακές διοργανώσεις δεν μπορέσουν να πραγματοποιηθούν με επιτυχία όπως εμείς στοχεύουμε και όπως έχουμε στο μυαλό μας, πραγματικά θα θεωρήσουμε ότι η χρονιά αυτή είναι χαμένη. Κάναμε και μία άλλη κίνηση, την οποία λέω σε εσάς για πρώτη φορά, με τον κύριο Περιφερειάρχη. Επισκεφθήκαμε τους επιτελείς της Αιτζίαν. Είχαμε μία συνάντηση, παρουσία και εκπροσώπων του Υπουργείου Τουρισμού, ζητώντας να μπει το δικό μας αεροδρόμιο στο διεθνή χάρτη των πτήσεων της Αιτζίαν, γιατί η Αιτζίαν έχει στόλο, δεν τον χρησιμοποιεί ούτε το 30% του στόλου και επομένως ανοίξαμε ένα δίωδο επικοινωνίας, έγινε μια πολύ επικοδομητική κουβέντα. Υπάρχει ένα ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον και από την Αιτζίαν για πρώτη φορά για το δικό μας αεροδρόμιο, για Λάρνακα, Τελαβίβη και ακόμα εσωτερικές πτήσεις. Προσπαθήσουμε δηλαδή να αξιοποιήσουμε το αεροδρόμιό μας και αυτό μπορεί να αλλάξει στο βάθος του χρόνου και την προοπτική του τουρισμού. Στο κεφάλαιο της καθημερινότητας, σκουπίδια και LED ήταν τα μεγάλα θέματα της πρώτης χρονιάς της Δημοτικής Αρχής. Στον τομέα καθαριότητας, οι διαδικασίες ανάθεσης σε ιδιότητες αποκομιδής των απορριμμάτων σε Παιδινή, Παμβότιδα και μέρος του παλιού Δήμου καθυστερούν γιατί επελέγει να γίνει κανονικός διαγωνισμός και όχι διαγωνισμός με περιορισμένο αριθμό εργοληπτών. Εντός των ημερών ξεκινάει η εργολαβία για τα ογκώδη αντικείμενα και με την πρόσληψη των οχταμηνητών εκτιμάται ότι τους επόμενους μήνες η εικόνα στην καθαριότητα θα στρώσει. Είναι μικρή εργολαβία όμως, λένε. Είναι μικρή εργολαβία, βοηθάει και η υπηρεσία, η δική μας υπηρεσία καθαριότητας, δεν θα τα κάνει όλα ο ιδιώτης, γιατί και εμείς παίρνουμε ογκώδη αντικείμενα, απλά ειδικά τώρα με το lockdown, τι συνέβη, ότι όλοι έκαναν δουλειά στα σπίτια και έτσι να πράγματα με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί ένα πρόβλημα που η υπηρεσία δεν μπορεί. Αυτό το οξύ πρόβλημα το οποίο υπάρχουν σε πολλές μεριές του Δήμου χωματερές, αυτό θα, η εργολαβία που υπάρχει θα το εξαφανίσει, αλλά η άποψη είναι ότι χρειάζεται σε βάθος χρόνου. Και επομένως, κοντά σε αυτό νομίζω θέλετε, ότι όταν ολοκληρωθούν αυτές οι παρεμβάσεις, οι λακκούβες οι οποίες ξεκινάνε, τα ογκώδη τα οποία ξεκινάνε, η εργολαβία της καθαριότητας θα ξεκινήσει, δεν ξέρω τώρα, ένα μήνα. Αυτές είναι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες του ελληνικού δημοσίου, οι οποίες είναι ατέλειτες, και τα οκτάμινα τα οποία πρέπει να έρθουν τον επόμενο μήνα. Πιστεύω ότι πραγματικά θα είναι ένας άλλος Δήμος, θα υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος θα δουλεύει με πολύ πιο αποδοτικά και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής. Σχετικά με τον οδοφωτισμό, ο κύριος Ελισάβ δήλωσε για πρώτη φορά ότι μετά την απόρριψη της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια από το Δημοτικό Συμβούλιο, εξετάστηκαν εναλλακτικές από τη Δημοτική Αρχή. Ωστόσο, με τη διευκόλυνση των αλλαγών στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, δεν κρίθηκε ότι έπρεπε να ακολουθηθεί διαφορετικό σχέδιο, καθώς το πρόγραμμα Έλενα και η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης κρίνεται ως η καλύτερη λύση. Στις 29 Ιουλίου θα είναι έτοιμες οι μελέτες του έργου και θα παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συζητήσαμε όλες τις εναλλακτικές, δεν ξέραμε ότι πρόκειται να αλλάξει η νομολογία. Και προφανώς δεν την αλλάξαμε εμείς. Δεν φάλαμε ότι ο Θεοδωρικάκος δώσει αρμοδιότητα. Δεν νομολογούμε. Μακάρι να μπορούσε να. Αυτό θα ήταν πολύ καλό να μπορούμε και να νομοθετούμε, αλλά δεν έγινε έτσι. Επομένως, συζητήσαμε όλες τις δυνατές λύσεις της τροποποίησης, της προγραμματικής σύμβασης και συζητήσαμε, μελετήσαμε τις υπόλοιπες λύσεις. Η λύση της παράταξης του κ. Νάτζη, μια ενδιαφέρουσα, η οποία όμως δεν είναι συμφέρουσα. Κανένας σήμερα μέσα σε αυτή τη δεδομένη συγκυρία δεν κάνει δάνειο. Ένας Δήμος που έχει δάνεια από το παρελθόν, το οποίο έχει ένα επιτόκιο που θα φτάσει 5%, έτσι σε μια περίοδο που ζοριζόμαστε πάρα πολύ, να επιβαρύνεις, νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν είναι συμφέρον. Ωστόσο, όλες οι προτάσεις έπρεπε να τεθούν στο τραπέζι. Μεσολάβησε η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, που λέει ότι
Άρα λοιπόν επανήλθαμε στη λύση την οποία θεωρούμε ότι είναι η πιο, γι' αυτό την ξεκινήσαμε εξάλλου, η οποία λοιπόν είναι παραγωγική, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί, δεν έχει κανένα κόστος για το Δημότη, οι μελέτες είναι έτοιμες. Επεξεργαστήκαμε μια φορά ακόμη την προγραμματική σύμβαση και τη φέραμε στην. Και άρα οι μελέτες ήταν έτοιμες μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο. Προφανώς. Αν υπογράψετε μελέτες δηλαδή. Μόλις υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση. Λέτε δηλαδή ότι αν συμφωνούσαν 24 σε μια άλλη, σε ένα άλλο μοντέλο. Έλεγαν ότι θα πάμε στο. Θα συνεννούσατε εσείς. Είχαμε υποχρέωση, αφού αυτή είναι η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Εδώ έρχονται. Εκ του ασφαλούς το λέτε αυτό. Τώρα, δεν το λέω εκ του ασφαλούς. Το βλέπω και στην προηγούμενη φορά. Το ίδιο πράγμα είναι και με τα σκουπίδια. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Είναι αυτό που λέω ετερόκλητη. Το πρώτο λοιπόν πράγμα είπαμε. Εμείς θα υπογράψουμε προγραμματικές σύμβασεις, θα πάρουμε τις μελέτες και στη διάθεση όλων οι μελέτες και να τις κρίνουν. Και να τις κρίνουν και οι δικές μας. Αν είναι κακές οι μελέτες, δηλαδή σαν δημοτική αρχή θα έχει την πολιτική ευθύνη μετά να πείτε ότι δεν το προχωράμε το έργο στον κύριο Καχρημάνη. Ή αν κρίνουμε εμείς ότι οι μελέτες αυτές είναι ανεπαρκείς, ή αν κρίνουμε ότι. Υπάρχει μεγάλη ας πούμε, απόκληση στον αριθμό των λαμπτήρων. Γιατί δεν υπάρχει ποιος τις μέτρησε. Κάνετε λάθος. Κανένας δεν μέτρησε. Ο κ. Μπέγκας ξεκίνησε να κάνει ένα έργο για 2.800. Δεν τις μέτρησε. Και έλεγαν ακατάληπτα πράγματα. Δεν την έφτιαξα εγώ τη διαδικασία. Η κυρία Καλογιάννη, αν θέλετε, την έχει φτιάξει και έχει οριοθετήσει τα βήματα. Δεν ήρθα εγώ από το νοσοκομείο να οριοθετήσω ούτε το πρόγραμμα Έλληνα, ούτε τον κύριο μελετητή, τον κύριο Παπαπούλη. Κανέναν δεν ήξερα. Ούτε το δεν ήξερα τίποτα. Όταν έγινα δήμαρχος, από αυτά ομολογώ ότι είχα.